εσύ, εσύ να μου δώσεις εξηγήσεις. Εσύ που έκανες την ανακοίνωση. Ναι. Δεν είναι ανακοίνωση. Σας τηλεφώνησε συγκεκριμένα ο Γιάννης Ολυμπουλός στον Γιώργο Κοτσάκη και η Γιώτα Ζερβίνου εσένα. Εγώ να αρχίσω να κάνω την επόμενη να μιλήσω, να πάω εγώ. Περίμενε. Όχι. Με τον ρώτησε κάτι, δεν ήθελε εσύ να πει κάτι. Θα πω εγώ και θα τελειώσω να το πει εσύ. Σας τηλεφώνησε, ήσασταν αρνητικοί. Το δηλώσατε ότι είστε αρνητικοί. Και σας είπανε ότι παρόλα αυτά, επειδή η ψήφια που είσαστε αρνητικοί στις 2 είναι 5-2, θα ανέβει σαν τοπικό συμβούλιο, γιατί έτσι πρέπει να ανέβει σαν τοπικό συμβούλιο. Η πλειοψηφία μετράει. Ούτε εγώ αποφασίζω. Χρεώσατε καταρχήν μόνο εμένα, επειδή υπογράφω. Καλώς και πώς εγώ υπογράφω. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος, εγώ υπογράφω. Κατά ό,τι και να σταθεί. Ναι ή όχι. Κατά τον νόμο. Λέω κάτι λάθος αυτά. Τι σου χρεώσει. Γνωρίζω. Ο Χρήστος τώρα. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω κάτι, εσένα συγκεκριμένα. Εσένα συγκεκριμένα. Λοιπόν. Μέχρι εδώ τα λέω σωστά. Έχουν γίνει έτσι τα πράγματα. Περιμένω να τελειώσω να απαντήσω. Έχουν γίνει έτσι. Ωραία, ρωτά το Γιώργο. Έχουν γίνει έτσι, Γιώργο. Μέχρι στιγμή. Το ξέρω ότι με πήρε Γιάννης τηλέφωνο. Ο άνθρωπος με ενημέρωσε. Είπα το εξής. Εγώ είμαι υπέρ των προστήμων. Έτσι και βάσει νόμου αυτό λέει και ο νόμος. Έτσι, από την προστήμη. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, γιατί και συγκεκριμένα του είπα. Δεν μπορεί εγώ να έχω την αυλή μου πεντακάθαρη και να έχω το γείτονα με το χορτάρι 2 μέτρα για να μην φάνε τα φίδια. Είναι υποχρεωμένο να το καθαρίσει κι αυτό. Ωραία. Αυτό είπα. Ωραία. Υποχρεωμένο σου κάπου είναι τη μεγαθαρίστη χώρα. Εσεί είπατε ότι εμεί βγάλαμε θα προχωρήσουμε αυτό. Λέω πολύ καλά κάνετε. Ωραία. Προχωρήστε. Ωραία. Αλλά εγώ δεν συνεννοώ. Και εγώ άρα και η πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου. Ναι. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν ανεβαίνει στο Τοπικό Συμβούλιο. Ναι. Αυτή τη στιγμή υποθέσω ότι στα θέματα που είδαμε σήμερα ήμουν εγώ αρνητικό ένα από όλα. Δύσκολο γιατί τα εισηγούμε, αλλά ο Γιάννη ήταν αρνητικό. Δεν θα ανέβαινε στο Τοπικό Συμβούλιο. Θα λένε. Τι θα είναι. Δεν θα έπρεπε όμως να γράψει μέσα. Η ψήφοι γράφονται. Στα πρακτικά γράφονται ποιος έχει ψηφίσει. Ναι, στα αλλά... πρακτικά. Εσείς καλά κάνατε να ενημερώσετε τον κόσμο σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, ότι εγώ είμαι αρνητικός αυτό. Μέχρι εκεί καλά. Ο κύριος Γρήγο Κωστόπουλος όμως, ο κύριος Καραβίτης να είναι πιο προσεκτικός κτλ. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Καταρχήν γιατί δεν βγήκα ποτέ δημόσια να πω ο κύριος Γρήγο Κωστόπουλος να προσέχει. Με κανένα σας δεν έχει να με καταμαρτυρήσει κανένα σας άσχηση συμπεριφορά δική μου απέναντί σας και να το πείτε εδώ άμα είναι και αν τρέχει κάποιος απλά να καλύψει τη διαφορετικότητα της θέσης του για τους λόγους που ξέρει ο ίδιος τότε να έχει όμως και τα άντερα να κάθεται εσύ να πει τι λέγεται εδώ μέσα πολλές φορές και η τελευταία μου προειδοποίηση σε αυτό. Όταν πάμε στο προσωπικό, γιατί προσωπικά ξέρω να μιλήσω και εγώ πάρα πολύ καλά. Όμως δεν το έχω κάνει ποτέ. Πιο χαμηλά. Και έχουμε μάρτυρες εδώ, όλοι σας είστε μάρτυρες. Αν υπάρχει αντίθετο κάτι από αυτό που λέω, να μου το πείτε. Εγώ τελείωσα. Να πω και ο. Να πω και ο λόγο. Εδώ και μία ώρα δεν έχω μιλήσει καθόλου. Δεν έχω διακόψει κανέναν. Δεν είχε άποψη για να μιλήσει. Αυτό είναι. Πάμε. Μισό λεπτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τον προτέρων που με ακούσατε με προσοχή. Κρατήστε απορίες ερωτήσεις για το τέλος, χωρίς να με διακόψετε. Εγώ σε αυτή την αίθουσα, αυτή την ώρα, θα ζητήσω συγγνώμη για τα γραφόμενά μου, θα ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Πρόεδρο και θα δηλώσω παραίτηση αν, πρόσεξε, αν μου αποδείξεις τώρα ότι η νομοθεσία που κλεισταίνει λέει το εξής, ότι κανονικό καταρχήν πρέπει να κάνεις έκτακτο γενικό συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Εσύ έκανες, μπήκες στη διαδικασία να κάνεις το χαλασμένο τηλέφωνο. Λείπει η κυρία Ζεμπλούλου, ήθελα να είναι εδώ να μου πει αν λέω την αλήθεια ψέμα. Μπήκες στη διαδικασία να κάνεις το σφασμένο τηλέφωνο. Λοιπόν, πού το λέω κλεισταίνει η νομοθεσία ότι μέσω τηλεφώνου παίρνουμε αποφάσεις, ψηφίζουμε κτλ. Κτλ. Η κυρία Ζεμπλούλου θα το πω και στον ασυμβούλιο να είναι μπροστά. Είδε, να το πω τώρα πώς θα θέλω να το πω, πόσο μου πήρε. Με πήρε τηλέφωνο. Όταν είχαμε την ημερίδα την Κυριακή στον Πυρσό, τη λέω: δεν μπορώ να σου μιλήσω με στον Πυρσό και από κάτω στο παραμυθό. Σε 10 λεπτά έχουμε από τι να τα πούμε. Ακόμα την περιμένω, ένα το κρατούμενο. Την επόμενη, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα 12, με παίρνει τηλέφωνο ήμουνα στο κτήμα μου. Μου λέει: είμαι κι εγώ στη δουλειά, θα στα πω για γρήγορα, θα σε ξαναπάρω τα πόδια μου να στα πω αναλυτικά. Μου τα εξήγησε, μου τα είπε στα γρήγορα. Τη λέω: εγώ δεν γίνεται ως πυροσβέσσα που είναι η δουλειά μου. Να μην δεχτώ αυτό, έτσι, και ένας απλός πολίτης θα το δεχόμουν.
Μέχρι την περίμενα ακόμα, την περιμένω ακόμα να με πάρει να μου πει αναλυτικότερα. Λοιπόν, η ερώτησή μου προς εσάς είναι η εξής. Με ποιο δικαίωμα, καλά κάνετε πρόεδρος και υπογράφετε, με ποιο δικαίωμα βάλατε όλο το τοπικό συμβούλιο και εμένα στο πρώτο δελτίο. Στο δεύτερο λέτε το 5-2. Εμένα μου θυμίζει αυτό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ίσως να βλέπατε κάποιον αγώνα, αν θυμάμαι καλά, πριν κάποιες μέρες είχε γίνει. Ναι, λοιπόν, να τελειώσω, δεν με διακόψε κανέναν. Λοιπόν, με ποιο δικαίωμα, καταρχήν πρέπει να ονομάσετε αυτός, αυτός και αυτός. Πού λέω, είδατε την ανακοίνωση που έβγαλα στην άνοδο, την είδατε. Πού το λέει αυτό. Πού λέω ψέμα ότι δεν ενημερώθηκα. Είπατε δεν ενημερώθηκα. Είπατε δεν ενημερώθηκα. Ενημερώθηκα. Ξαναδιαβάσω το. Λοιπόν, ενημερώθηκα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μέσω τηλεφώνου. Που δεν το λέω χρήστε αυτό. Δεν το ρίζει ο χρήστε. Δεν το ρίζει η νομοθεσία αυτό. Έπρεπε να καλέσει έκτακτο συμβούλιο και να υποθεί αυτό. Δεν κανένα ότι αυτό ήταν συμβούλιο. Είπα εγώ ότι αυτό ήταν συμβούλιο. Είπα ότι σαν τοπικό ανεβάζουμε μια τέτοια αντίδραση και θα σου πω γιατί είναι η αντίδραση. Στην πορεία όμω. Δεν είπα ότι είναι συμβούλιο. Και πήραμε τηλέφωνο για αν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη όλων. Μπορεί να είναι λίγο, γιατί με βάλατε μέσα. Μπορεί να ήταν και λάθος που οποιοδήποτε μέσο μαζική ενημέρωση. Μπορεί να ήταν και λάθος που δεν έβγαλε την πλειοψηφία. Σε αυτό λοιπόν, άμα το θέσω να τον πάρω, κάνομαι εγώ. Το ζητάω εγώ συγγνώμη δημόσια που δεν μπήκε το πλειοψηφία όπως μπήκε τη δεύτερη φορά. Τώρα τα 5-2 και το σκορ, άμα θες να παίξουμε πρώτο μαζί, να δούμε ποιο είναι το 5-2. Το 3-2 και τώρα 0. Το 5-2 όμως αρέσει, δεν σ' αρέσει, όταν είσαι στην πλειοψηφία, θα δεχτείς τις πλειοψηφίες την απόφαση. Τελείωσε. Η απόφαση λοιπόν. Δεν είσαι μόνος σου. Μόνος μου. Μισό λεπτό. Μόνος μου. Έχω μιλήσει ποτέ. Μισό λεπτό. Αν είσαι μόνος σου σε αυτή την αίθουσα και λέω Χριστένης ότι είσαι μόνος εσύ θεσμός, έτσι από ό,τι ξέρω σε μέρος και πρόεδρος. Και δεν παίρνεις απόφαση εσύ για μας χωρίς εμάς. Αυτό έκανες. Αυτό δεν έκανες. Πέντε άτομα, πέντε άτομα, πέντε άτομα. Στο πρώτο δεν πέντε. Εμείς δεν μιλάσαμε για τα πρόστιμα. Για τα πρόστιμα. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν πρέπει να καθαρίσει ο κάθε πολίτης στην περιουσία. Αν και σαν πυροσβέστης, φωτιά κήπος δεν νομίζω να έχει πάρει ποτέ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Για φίδια, για οτιδήποτε, για όρο. Δεκτό. Σταράτε ανακοίνωση. Δεκτό. Όπως σας είχα πει, όπως είχα σκεφτεί. Δεκτό. Δεκτό. Τα προωθήσατε. Δεκτό. Σας ευχαριστώ που τα προωθήσατε πού, στον καλάθι των Αχρίστων. Να σας πω τι σας είχα προτείνει πέρσι. Θα σου απαντήσω. Να σας πω τι σας είχα προτείνει. Θα σου απαντήσω. Περίμενε σε αυτό. Μην τα αλλάζει το θέμα. Θα σου απαντήσω. Θα μου απαντήσει μετά ποιο το πέταξε στον καλάθι των Αχρίστων. Αν έχει άντρα όμω. Δεν έχει. Βεβαίωσε. Λοιπόν, δεν έχει. Βεβαίωσε. Και θα μου απαντήσει. Λοιπόν, είμαι κατά του προστίμου, τη απειλή του προστίμου. Κάνε μια ανακοίνωση σαν δήμο, σαν δημοτική αρχή. Ζήτα τους πολίτες σου να καθαρίσουν και αν βλέπεις ότι δεν είσαι απολύσει πουθενά, τότε χρησιμοποίησε αν θέλεις και την λογική του προστίμου. Όταν όμως και εσύ είσαι απολύτως σωστός. Όταν έχεις δημιουργήσει κάποιους κουκουιδότοπους σε κάθε δημοτική αρχή, εγώ δεν μιλάω μόνο για αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά εμείς τώρα είμαστε εδώ. Ο κ. Κοτσάκης ήταν και στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Εγώ δεν ήμουνα. Εγώ τώρα μιλάω σαν Εθνικό Συμβούλιο. Σαν μέλος, αν το θες, εγώ δεν βάζω ούτε το πρόεδρος. Σαν μέλος του Συμβουλίου. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα γίνονται αυτές οι κινήσεις. Πρώτα είσαι εσύ. Σωστό σε αυτό το κομμάτι και μετά βάζεις πρόστιμα και απειλήσεις. Εμείς αυτό λέμε. Το ότι ήθελαν κάποιοι συγκεκριμένοι να το χρεώσουν διαφορετικά, τους λόγους που μπορεί να τους καταλάβει ο καθένας μόνος του. Για πέρυσι που μου είπες, ζητήσαμε Χρήστο μου ακόμα και να στεγάσουμε εδώ κλιμάκι τη πυροσβεστική υπηρεσία που είμαστε μόνοι πόλη τη Τριφυλία που δεν έχει πυροσβεστική, ναι ή όχι. Πού το ζήτησε. Δεν το ζήτησαμε, δεν κάναμε συμβούλιο γι' αυτό. Να σου πω τι θα πει εγώ πέρα. Κάναμε συμβούλιο γι' αυτό. Απάντησε μου. Πώ σου πω εγώ τι. Κάναμε συμβούλιο. Εγώ δεν θέλω να απαντά. Κάναμε συμβούλιο γι' αυτό. Εσύ το πρότεινε. Εγώ δεν είμαι μαζί. Τι ενέργεια είχε κάνει. Το στείλαμε στην δημοτική αρχή. Εγώ το πέταξα λοιπόν στο καλάθι του Αφίστο. Απάντησε μου, Αλέξανδρα. Θα σου πω
δεν ξέρω στον καθένα μου. Γιατί έχω την έψαξα και τη βρήκα την άκρη. Σου είχα προτείνει ένα πυροφυλάκιο, σου είχα πει για του δρόμου από τα μηνύματά σου, έτσι. Που είχα συνοηθεί με το δασαρχείο, του δρόμου του αγροτικού, θα του μαρκάρουμε στο χάρτη, με συνεργασία με πολίτε όπου δεν περνάει η διέλευση πυροσβεστικού οχήματο, το είχα προτείνει. Και τι μου έχει απαντήσει. Τι μου έχει απαντήσει. Έχω και τα μηνύματά σου μέσα. Τι σου απαντήσει. Αν είμαστε τερμόνος, είναι πάρα πολλά. Αν είμαστε δεν καταλαβαίνει, αψιά τελειώνει. Όχι, έγινε ο πρόεδρο. Είμαστε ίσοι και προεδρεύει ο πρόεδρο. Τα κείμενα κατά τον νόμο τα υπογράφει ο πρόεδρο. Είμαστε σε εποχή δεν μπορεί να βγάζει να επιβιώσει χωρί εμά. Είμαστε σε εποχή κόμμα. Τελειώνει ο κόμμα. Έχουμε συνηθίσει στι τηλεδιασκέψει. Ήταν μια τέτοια τηλεδιάσκεψη που τα τελειώνουμε και κάτι άλλο. Ναι, υπήρξε ένα έλλειμμα. Και το έλλειμμα σε αυτό είναι κύριε Δήμο, αυτό βλέπω. Το ότι ο πρόεδρο σε κάλυψε. Και σε κάλυψε για δεν σε έδωσε αποκάλυψη στην κοινωνία. Να πει ότι ο κύριο Δημοκρατόπουλο είναι με τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο, είναι με τα σκουπίδια στην κοινωνία μα, είναι με τα σκουπίδια στο πόλεμο νεκρών. Δεν πάμε έτσι μπροστά. Κι αν δεν ήταν παρκή, παρκή. Για το σκουπίδι. Ευχαριστώ. 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 Είσαι αδραής και δρασί. Να πάρει με δεν είμαι καθόλου αδραής και δρασί. Άντε, μπράβο. Και ξέρεις κάτι. Η γυναίκα δεν πάει. Η γυναίκα που πιέσαι αρρώς. Δεν πρέπει. Λίγο. Δεν πρέπει να λέω την αντίμια. Πρέπει να τα αποδεικνύει. Αυτός που πατάει τα τιμόνια εφαρμόζει τον νόμο. Πάμε το καμπάρι. Έτσι. Ο πρόεδρος κάνει τα έργα βιτρίνα. Έτσι. Δεν θα πάρω πια στον νόμο. Και θα πηγαίνει και πρέπει. Αφήστε όλα λίγο. Εγώ θα να κάνω μια μπορείς να μου απαντήσεις ποιος απάντησε εγώ σε αυτό που είναι. Τι μου απάντησες. Απάντησα εσύ. Για ποιο συγκεκριμένα. Για ποιο συγκεκριμένα, γιατί τώρα δεν έχουμε επιθέσει από βλέψη. Λοιπόν. Τι επιθέσεις, για ποιο για ανθρώπους που δεν κάνουν κάτι μου, πες κάτι τέτοιο. Να στο χέρι σε βλέψη. Το προώθησες. Απάντησε μου, ποιος απάντησε. Το προώθησες. Χριστό. Έχω το μήνυμα εδώ πέρα. Χρειάστο ρε παιδί, χρειάστο. Χωρίς τα προφορικά κάνουν τα γραπταμένα. Εντάξει, θα το δούμε. Ναι, χρειάστο. Μισό λεπτό. Μόνο δύο δευτερόλεπτα. Για να μου ξέρω εγώ να λέω ένα πράγμα. Θα τα πάμε, τελείως. Λοιπόν, να γράψει και μου λες εσύ τον υποσχέρω. Και αν θέλεσαι να το πάρει και κάμερα. Μην πλέξουμε με πολίτες γιατί ο καθένας θα λέει και όποιο δρόμο του έρθει χωρίς να ισχύει πάντα γνώμη μου. Δεν πράγμα γράφω, Χριστό μου. Για τους δρόμους σας ζητάτε. Ορίστε. Για την πυρόσβεση είναι αυτό. Όχι, για τους δρόμους. Δεν για τους δρόμους. Για τους δρόμους. Για τους δρόμους. Κάνω κάπου λάθος. Ήταν για τη διάλυση αυτό και την πρόσβαση. Κάναμε συμβούλιο για την πρόσβαση. Τι σχέση εγώ ανέφερα αυτό το δρόμο.
καθόλου. Λήψε όσο δεν είσαι καλά. Ψέματα για μένα δεν θα ξαναπεί. Ψέματα για μένα δεν θα ξαναπεί. Καθόλου. Γιατί τότε θα σε εκδίσει. Τότε θα σε εκδίσει. Άρη. Εγώ δεν θα σε εκδίσει. Εγώ δεν θα σε εκδίσει. Δεν γίνονται τα πράγματα. Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να είσαι ένα συμβούλιο το μήνα. Πολλέ φορέ κάνει κατένα. Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να είσαι σε τοπικέ γιορτέ, σε εξίσου και κάτω. Δεν είσαι καθόλου. Βεβαίω. Βεβαίω. Στο γραφείο συμβούλιο πώς είσαι σοβαρός. Σοβαρός είμαι. Συμβούλιο έχεις κάνει την ομορφιά λέει ένα το μήνα. Ένα το μήνα λέει. Είσαι σοβαρός όταν πλέσαι. Για πολλές φορές είναι γιατί δεν εξακολουθήσατε. Θέλω να πω και εγώ κάτι, αλλά θέλω με χαμηλούς τόνους. Δεν έχω σκοπό ούτε να σκοπό. Κάνε για πολλές φορές. Ξέρω ότι δεν έχω γιώργο. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Καλώς των πραγμάτων, σε ένα συμβούλιο δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν και διαφωνίες. Ψέματα να μιλάμε. Παιδιά, πέντε λόγια. Ψέματα φαίνονται αυτά τα πράγματα για άλλα πράγματα. Πέντε λόγια θέλω να πω, Σάκη. Λοιπόν, πράγματι με πήρε ο Γιάννης τηλέφωνο, μου είπε ο άνθρωπος ότι η πλειοψηφία είναι αυτό και αυτό. Εγώ θεωρώ σωστό. Να καθούν τα ονόματα. Θεωρώ σωστό και έτσι είναι το πρέπον, έτσι. Καλό θα ήταν να πει ότι πέρασε το θέμα με 5 έναντι 2. Έτσι. Οι 5 ήταν εσείς και άλλοι 2 είμαστε εμείς. Πού ήταν στο κακό, ρε Σάκη. Αν αναγράφηκε, μπορεί να δικό μου λάθος, να ξέχασε να το μεταφέρω. Μπορεί να ξέχασε να το μεταφέρει. Στη δεύτερη δήλωσή σου, στη δεύτερη δήλωσή σου, γράφησε ότι εμείς ψευδόμαστε. Δεν μιλάω για το πώς, μιλάω για μένα. Πού έχω και ψέματα εγώ, σε αυτό το πράγμα. Είπα κάτι ψέματα. Ότι δεν ενημερώνεται. Ότι δεν είσαι στρανίμερο. Εγώ ότι δεν είμαι ενήμερος. Δεν είπα ότι δεν είμαι ενήμερος. Κοίτα το σχολείο. Εγώ αν κοιτάξω το σχολείο μου στο άνοδος, θα δεις ότι ζήτησα να είναι ονομαστικά. Δεν συμφώνησα όταν συνέρασα το σχολείο. Είναι κάπου, Βασίλη, αυτό που ζητάω είναι λάθος. Όχι, εγώ συμφωνώ ότι είναι η μάμα. Είναι η μάμα που δεν δώσαμε στην κοινωνία με καθαρότητα και σαφήνεια της ασώσης. Η σαφήνεια και η καθαρότητα δεν είναι το καλύτερο. Ότι πρέπει να γίνει το δικαίωμα του Βασίλη να πούμε τις ελιές μας ατέρετε. Ζήτησα συγγνώμη σε περίπτωση, γιατί το ξαναδιάβασα και εγώ, γιατί πραγματικά δεν έλεγε πλειοψηφία. Μπράβο. Ζήτησα συγγνώμη. Μπράβο. Εγώ θα μπορούσα να κάνω ότι ισχύει για όλους που έγινε πράγμα. Ναι ή όχι, μου αυτή. Ναι ή όχι, εγώ θα σας συγγνώμη σε αυτό. Ναι. Εγώ τι θέτω αυτό. Λοιπόν. Όμως, θα πετρευθεί. Ας τα αφήσω καθένα. Τώρα, ξέρω να βρεθεί. Είμαι ξεκάθαρη. Το ποια είναι το πρόβλημά μας. Σχετικά με τα πρόστιμα. Είναι τα πρόστιμα. Είναι σεβαστή. Το τοπικό σχολείο δεν έκανε ανακοίνωση. Έγινε ανακοίνωση. Το πρόεδρο ανακοίνωση και έγινε ότι πρώτος που αποτέλεσε πριν πήγα. Έγινε πάνω να πρόεδρο για πήγα που ξέρω πώς. Διάβασα. Δεν είσαι καλά διαδικόμα. Δεν έχει καταλάβει ακόμα γιατί φέτος δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση για καθαρισμούς και τα λοιπά του τοπικού συμβούλιο. Θα είναι πιαστή. Εσύ δεν είσαι στο συμβούλιο. Να βγάλετε. Εσύ τι γράφει μέσα. Έχω λέει τώρα. Στις ανακοινώσεις που πρέπει να βγάλουμε οι γράφει να παίξω και στις ανακοινώσεις που βγαίνουν. Δεν είσαι αφέσιο να μου. Εγώ σα θα προτείνει. Ή κάνω λάθος. Φέτος. Και φέτος και πέρσι. Πέρσι είχαν βγάλει. Ανακοίνωση να μην γίνει και τα λοιπά και με αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Άλλο εννοώ. Ήταν άλλο. Ήταν άλλο. Τα παιδεία, τα νοσία, αλλά εδώ το μάθημα στο να υπάρχουν εθελοντές, σε περίπτωση και καγκιόρση. Σωστό αυτό. Είναι άλλο κομμάτι. Σωστό αυτό. Είναι άλλο κομμάτι με τους κήπους και τα πρόστιμα. Γιατί φωτιά στα πρόστιμα. Δεν τα βλέπω. Τα βλέπεις. Γιατί δεν έχω. Όταν μου λες η περίοδο των καγκιών και όταν μιλάμε για Ελλάδα πέρυσι και κάναμε ανακοίνωση ότι όσοι έχουν θητεία, τέλος πάντων, αγρότες και τα λοιπά, να είναι σε λίγορση και πάει λέγοντας και έχουν και στην περιοχή του καθένας έχει καμία σχέση με τον κήπο του αλλού που απειλούνται οι άνθρωποι με πρόστιμο. Έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να βάλει πρόστιμα άμα δεν τηρήσει τον νόμο ή ο ίδιος. Δεν λέω αυτό. Εντάξει. Γιατί είναι μια ανακοίνωση να μην καίμε τώρα που ξεχνά την πύρη. Αυτό σου λέω. Την πύρη και την πύρη όπως είχατε κάνει και πέρσι. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να βάλει την πύρη. Πέρσι. Ο χαρτίο. Γιατί η πυρική περίοδο ξεχνάει πρώτη μέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα ψάξει να δούμε και εθελοντές. Ξέρει πώ του βρήκαμε. Πώ. Δύο, τρει, πέντε. Δύο. Ένας
άλλος ένας πολίτης. Δεν θα κάτσω που ήμουν εγώ, εγώ δεν έχω και βιβλία. Δεν είπα και πάνω στο θες εσύ προσωπικά, δεν είπα ή επίσης εγώ το τους. Δεν έχει καμία σχέση στο πότε θα γίνει η ανακοίνωση. Και για την ιστορία που σας αναφέρω, όταν τα πιατρά χαρακτηριζόταν πολυπρόκοπο, ο μηδόν μαθητής των Πελητίου συμμετείχε σε αντιπυρική προστασία της πόλεως, όπως συμμετείχαν και άλλοι συνεπίδες μας. Είμαστε διασκορπισμένοι στα αλσίδια και στις βαθανόμενες περιοχές για να αποφύγουμε τις πυρκαγιές. Τότε η πόλη πήγαινε προς τα πάνω. Σήμερα η πόλη εδώ και δεκαετίες πάει προς τα κάτω. Ατράντα Χτιαπόλης είναι και το Χιχάβρα που έγινε σήμερα σαν το πρώτο δημοτικό συμβούλιο. Εγώ λέω δημοκρατία έχουμε, μπαίνει και η ένταση και δεν κρατάει κακία ο καθένας. Ο ένας ο άνθρωπος. Αλλά όμως τα προσωπικά στην πάντα και τη ουσία. Η πρώτη πόλη που είχε πυροσβεστική στην Βεθνία ήταν τα πιατρά μας. Σαπίζει πυροσβεστική και σήμερα δεν έχουμε ούτε ένα σταθμό πυροπροστασίας. Πήγε το αγροκήπιο φωτιά και εγώ πήγαν δύο πέρες και τα προβλήματα θα τα πείτε σε λίγες μέρες. Και σας δίνω και μια πληροφορία, εμείς ως κάτοικοι της πόλης θα κάνουμε ασφαλιστικά στο Δήμο να προστατεύσουμε τις γειτονίες μας και την πόλη μας από ενδεχόμενες πυρκαγιές, από ενδεχόμενες ρυπάνσεις στις περιοχές της πόλης μας και όχι μόνο στο δόξο στο Δήμο, όχι μόνο στη σημερινή δημοτική, ώστε αύριο είτε γίνουμε Δήμος Πιατρών, αυτά θέλω να γράφετε, είτε είμαστε καλλικρατικά, που εγώ δεν νομίζω να είμαστε καλλικρατικά, βέβαια υπάρχει και η πέμπτη φάλακα στην πόλη, έτσι, που δεν θέλει να πάει πίσω πάνω. Δεν θα μπορεί κανένας να εναπτύσσει σκουπίδια ούτε στο αυροκήπιο, ούτε στα ψωλούδια, ούτε στα ποτάμια, ούτε στα εγγραφεία. Ευχαριστώ. Τίποτα. Μπορώ να πω κάτι. Κανένα καθόλου προσωπικό δεν έχω μεταξύ μας κανένας. Έτσι να πω. Κανένας. Διαφωνίες υπάρχουν και τάσεις. Αλλά όμως να αποδεικνύουμε κάτι που ισχύει με αποδείξεις. Αυτό κάνω εγώ. Εγώ θέλω αύριο το πρωί να ζητήσεις συγγνώμη, όχι από μένα προσωπικά, μισό λεπτό να τελειώσω, από το φιλιανικό λαό για αυτό που έγραψες και έβαλες και εμένα μέσα. Για το πρώτο σχόλιο. Για το πρώτο σχόλιο. Για το πρώτο σχόλιο. Τι σιωπήκαμε. Μιλά καλύτερα, διάστο το τι λέει. Τι λέει. Τι σιωπήκαμε. Αντίας δεν τις συγγνώμες. Τι σιωπήκαμε. Τι λέει. Το σχολείο μου το διάβασες τι λέει. Τι λέει, σαν τοπικό συμβούλιο. Έχεις δει εσύ όταν ψηφίζουν τους ζουν στο δημοτικό συμβούλιο, παράδειγμα, ή οπουδήποτε άλλο. Σε κοινοβούλιο, λοιπόν, να μην λένε άντε να πούνε 15 υπέρ, 8 κατά. Τα πρακτικά γράφουν τα ονόματα. Ούτε ποιος είναι κατά, ούτε τίποτα. Δεν διαφωνώ με αυτό. Άρα γιατί δεν γράψω ότι διαφωνείς εσύ ή ο Γιώργος και στην τελική να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Αν κάτσεις να το σκεφτείς, όταν το αγροκήπιο που υπάρχει ένα ειδικό σχολείο, που υπάρχει ένα γήπεδο καινούριο που έπρεπε να είναι κολοσσέλιστη, ή έχει γίνει ένα σκουπιδότοπο, δεν νομίζω να συντημάει το να είσαι υπέρ το ότι η δημοτική αρχή ή η τωρινή ή η προηγούμενη, δεν χρεώνω μόνο την τοπική αρχή, τη δημοτική αρχή, την τωρινή. Το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Εγώ, λοιπόν, και τι πάνε διαφόρους, ακόμα και όταν ήταν ο Βραμάκης πρόεδρος. Αλλά σύμμετα σκουπίδια δεν υπήρχε. Σύμμετα σκουπίδια εγώ δεν είχα δει το σύμμετα. Είναι πραγματικά σκουπίδια εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά ανεξάρτητα αυτό, τι πάνε απ' αυτό. Ότι επειδή η Δημοτική Αρχή έκανε το τάδε λάθος, δεν πρέπει να το διαρκώσουν εμείς. Όχι, σίγουρα. Θα είμαστε εκεί πέρα, θα πάνε. Γιατί υπέρ βγαίνει. Σίγουρα. Εμείς αυτό την δράση.
Εμείς αυτό μιλάσαμε. Θέλω να δώσω στη γειτονιά μου πόσες φορές, επί δίμηνο, τρίμηνο. Ισορροή είναι η σαμπιβιλιοθήκη. Ζάκη, μπορώ να το πάρω. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό θα πει Γιώργο. Άρα λοιπόν, δεν είναι. Καλό είναι το κέντρο της πόλης, η κεντρικότερη δρόμη φυσικά πρέπει να είναι καθαρή και είναι καθαρή. Εγώ δεν αρνήθηκα αυτό. Και το λέω παντού. Δεν έχω αρχίσει κάτι τέτοιο, αλλά όμως που έχει πει γειτονίες, δεν πάω μετά. Αυτό λέει ο Σαββίο Πριφερά. Αυτό είναι όμως ο Σαββίο Πριφερά. Δεν είναι μόνο αυτό. Η δική άδεια του ιστορικού σπίτι που δεν είναι κεντρικό, αν υπήρχαν τα περιθώρια, και έχω ένα δημοτικό επίπεδο εκεί. Που δεν υποσέβονται. Από πού νερώνεται, μετά φαίνεται ο Δήμος. Οι πολίτες θα έχουν. Οι πολίτες κάνουν τα σπίτια. Δεν είπαμε ότι βγαίνει ο Δήμος για να κρατάει τα σπίτια. Όχι, άφησα που κάνατε λάθος στον πρώτο δελτίο τύπου. Δεν είναι λάθος. Σου εξήγησα κάτι. Πάρε τόλους μέσα. Σου εξήγησα κάτι. Οι πέντε. Είπε, γι' αυτό βγήκε σαν τοπικό συμβούλιο. Αυτό είναι στο δεύτερο βιβλίο. Αναφέρομαι και σαν στο πρώτο. Σήμερα, Αγγλίστο μου, σήμερα. Πήραμε μια απόφαση. Αν εγώ και εσύ ήμασταν αρνητικοί. Αν ήμασταν αρνητικοί, δεν θα ανέβαινε σαν τοπικό συμβούλιο. Η απόφαση δεν θα ανέβαινε σαν τοπικό συμβούλιο. Εγώ εστιάζομαι στο πρώτο. Γιατί θα πρέπει εγώ να. Βγήκε εσύ στο ίντερνετ και είπε ότι εγώ δεν ήμουν σύμφωνο. Και εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Εσύ και πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ εστιάζομαι στο πρώτο δεύτερο. Εμένα δεν έπρεπε να βάλει δουλειέ. Όταν εσύ όμω αναφέρει και εμένα που δεν μου λέει. Ανέφερε ένα ονομαστικά εσένα. Το τοπικό συμβούλιο ανέφερα. Είχε την πλειοψηφία το τοπικό συμβούλιο. Στο πρώτο δεύτερο. Αν είναι τόσο δυσνόητο, δεν στο δεύτερο. Δεν είναι Παιδιά, εγώ πάω σχεδόν κάθε μέρα στον πρόταση. Έτσι. Λόγω της γιαγιάς μου την έχασα τώρα πρόσφατα. Με τον πατέρα μου που πήγαινα και πάω. Λοιπόν, ήμουνα και στο προηγούμενο τοπικό συμβούλιο. Δεν λέω υπάρχουν κάποια σκουπίδια, αλλά αυτό το χάλι που ήταν πρώτα δεν υπάρχει. Έξω να σε πληροφορήσω ότι είναι πιο πολλά και από ό,τι πέρα από να αποκάλυψε. Να αποκάλυψε. Για πίσω το εγκαταφείο. Πίσω, συγγνώμη, πίσω το εγκαταφείο. Υπάρχουν κάποιοι κακοί συμπολίτες μας, θα τους χαρακτηρίσω. Δεν είναι κακοί συμπολίτες. Οι οποίοι πάνε, ενώ πάνε και καθαρίζουν, όπως γινόταν και πρώτα. Πάνε μετά και ξαναρίζουν. Όχι, πάει η ώρα. Πάντα υπάρχουν, είμαστε, εγώ δεν θα πω υπάρχουν οι άλλοι. Εμείς μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μας να είμαστε συγκίνητοι. Υπάρχουν συγκίνητοι. Πιστεύω ότι στο θέμα της καθαριότητας, αυτή τη στιγμή στα φιλιατρά που ζούμε και κυκλοφοράμε, είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν. Σε πολύ, πολύ καλύτερη μοίρα. Σε πολύ καλύτερη μοίρα. Εγώ μετά θέλω να είμαι αντικειμενικός. Με και τουαλέτες. Γιώργο. Ό,τι πρέπει να είναι. Γιώργο. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Κατάλαβες την αντίδρασή μας. Δεν μπορεί να μιλείς με πρόσωπα τους πολίτες όταν δεν κάνεις αυτονόητα εσύ. Σάκη μου. Εγώ δεν συγκρίνω την προηγούμενη δημοτική αρχική και κανένας και συγκρίνει την προηγούμενη δημοτική αρχική με την τωρινή ή με την αρχική. Απλά. Παιδιά, η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έκανε αποθέσεις παράνομες. Συγγνώμη. Εδώ κάνουμε αποθέσεις παράνομες. Παλά. Στην Πεντέρφου, το ξέρω, λέει πιο παρά. Γέμισαν τα βουνά, λέει, με σκουπίδια. Το πρόστιμο, όταν ακούγεται σαν λέξη πρόστιμο, ναι, δεν είναι καλό στην οικονομική δυσχερία που ζούμε όλοι μας. Αλλά δεν είναι και ωραίο όταν εγώ το σπίτι μου και την αυλή μου την έχω καθαρή και έχω τον κακό γείτονα που το χορτάρι είναι 2 μέτρα. Και τα φίδια κάνουν πάρτι στο δικό μου το σπίτι. Ας υποθέσουμε ότι είναι στην Αμερική. Είναι ένα μέτρο πίεσης που θα κάνει τον κάθε πολίτη. Πίεσης. Να το καθαρίσει. Εγώ είπα κάτι. Συγκεκριμένο σπίτι. Συγκεκριμένο σπίτι. Που μπήκε η δημοτική αρχή. Μάλλον. Μπήκε συγκεκριμένο άτομο μέσα. Με υπαλλήλους του Δήμου. Καθαρίστηκε. Έχει ενημερωθεί πρώτα ο ιδιοκτήτης, η οικογένεια. Που είναι υπό την ιδιοκτησία του σπιτιού. Αυτό το πράγμα. Και προχθές ξανά είναι, στο ίδιο σπίτι ακριβώς. Προχθές ξανά είναι, στο ίδιο σπίτι. Του στείλανε πρόστιμο αυτού. Εγώ θέλω να απαντήσω να το πείστε και πρόστιμο. Πρόεδρε, αν έχεις και ξέρεις όλο αυτό που γίνεται. Όταν κλείσει η κάμερα, γιατί δεν σου πρέπει να το δείξω, θα σου κλείσει και η κάμερα. Θα δεις και βίντεο. Θα δεις και βίντεο, γιατί έχω και σένα. Θα δεις και βίντεο. Υπάρχει το Δήμο, παιδιά, είναι